Κοντά μας ο τεχνικός του Φίνα, ο κύριος Αλεξάνδρ Σένισιτς, μαζί του για τη μετάφραση ο βοηθός του, ο Τσέντο Μυρίλιτς. Ένα πικρό φινάλε σε μια δύσκολη χρονιά για το Φίνικα. Σίγουρα η χρονιά δεν κύλησε όπως περίμεναν όλοι στην ομάδα. Το σχόλιο του γι' αυτό. Pa sada kada se sve završilo mogu ja da se složim sa vašom konstatacijom. Tore putelio se i sezon mego borana simfonisu Mazisas. Jednostavno nekad uradiš sve i na kraju ne ispadne kako si zamislio. Mislim da klub ima dobre osnove da može da planira i ove zacrtane ciljeve što ima na početku sezone za sljedeću sezonu sa malo boljom nekom organizacijom i pristupom cijele priče. Οπότε θα συμφωνήσω σε αυτό που είπες προηγουμένως. Εγώ θεωρώ ότι η ομάδα του Φίνικα έχει πολύ καλές και πιθανότητες και δυνατότητες στο οργανωτικό κομμάτι από την επόμενη σεζόν για να μπει στους στόχους στους οποίους έχει θέσει στην αρχή της σεζόν. Με λίγο διαφορετικό κόνσεπτ και προσέγγιση. Για το παιχνίδι με την Κηφισιά την Κυριακή, ο Φίνικας έκανε την ανατροπή, βρέθηκε πίσω με 1-0 και κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι. Ωστόσο, σήμερα για ακόμη μία φορά δεν μπόρεσε να πάρει την νίκη στην έδρα του. Το πλεονέκτημα έδρας δηλαδή πήγε χαμένο. Σίγουρα είναι ένα μάτσο που κρίθηκε σε λεπτομέρειες, όπως είδαμε και τα τρία σετ, αλλά τι ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά υπέρ της Κηφισιάς? Pas, to je pitanje za milion dolara, jer ipak je, mislim, prevaglo taj rezultat preko 20, da smo mi malo više grešili nego oni i u toj napetoj situaciji u sva tri seta nismo uspjeli da set prebacimo na svoju stranu i umjesto da budemo tu egali, da budemo možda mi u prednosti, lako smo izgubili te završnice. Ispostavili se sva tri seta, tako da na kraju zasluženo i čestitke ekipi Kifisija. Θεωρώ ότι και στα τρία σετ μετά το 20, εμείς σε σχέση με την Κηφισιά κάναμε αρκετά λάθη στο τελείωμα του σετ και δεν μπήκαμε συγκεντρωμένοι και αποφασισμένοι να τελειώσουμε και πρώτα να πάρουμε το σετ και αυτό οδήγησε και σε αυτό το αποτέλεσμα. Και συγχαρώ στην Κηφισιά για την πέμπτη θέση και την νίκη. Αν και φαντάζομαι είναι πάρα πολύ νωρίς, τώρα τελείωσε το τελευταίο παιχνίδι. Έχετε μιλήσει με την ομάδα για του χρόνου, υπάρχει προοπτική να συνεχίσετε στον πάγκο της? Pa teško reći odmah posle utakmice, nekih razgovora je bilo, vidjet ćemo još šta će se i nakon ove utakmice dalje planirati u klubu i kakvi su njihovi ciljevi za sljedeću sezonu. Mislim da je sad mnogo rano reći, imamo vremena i da napravimo analizu rezultata i ekipe i celog stafa i moj učinak naravno, tako da vidjet ćemo, možda do kraja aprila se nešto bude više znalo. Πρώτα απ' όλα είναι τελευταίο παιχνίδι και δεν μπορούμε να βιαστούμε να παίρνουμε αποφάσεις και να βγάζουμε συμπεράσματα. Πρέπει πρώτα απ' όλα να κάνουμε κάποιες αξιολογήσεις και στο προπονητικό team και στο παιχτικό. Υπήρχαν κάποιες επαφές και κάποιες συνομιλίες, αλλά και πάλι σας το λέω ότι είναι ακόμα νωρίς. Πρέπει να περάσει ένας μήνας να μπούμε σε κάποιες πιο σοβαρές συζητήσεις. Σας ευχαριστώ και τους δύο και να ευχηθώ. Θέλω να σας ευχαριστώ την πούμπληση ή narodu koji je došao danas da nas podrži. Izvinjavam se što nismo uspjeli, izvinjavam se ja u svoje ime i u ime ekipe, što nismo uspjeli da im ostvarimo neke njihove želje, ali sam veoma srećan što smo imali tokom cele sezone podršku i još jednom im zahvaljujem. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που ήρθε στο γήπεδο σήμερα και γενικά σε όλη τη διάρκεια που μας στήριζε στους αγώνες και να του ζητήσει συγγνώμη ότι δεν μπορούσαμε σήμερα να κάνουμε κάτι παραπάνω και να κερδίσουμε. Ζαχβάλλω πίσω Τσέντι που είναι ούσπεο να σας όβο ή ουπόζνα ή να ove ρέτσι πρένεσαι να ραζούμε η jedna η druga strana. Και επίσης ευχαριστεί και
σε μένα όσο μπορούσα να το βοηθήσω στη μετάφραση και σε όλα, σε όλα ό,τι χρειαζόταν να συνδέσει μέσα στο γήπεδο. Και εγώ να σας ευχαριστήσω και τους δύο και να ευχηθώ καλή ξεκούραση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.